Καλησπέρα σε όλους τους μάγκες, καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της ημέρας και εδώ θα εξετάσουμε όλες τις αλλαγές που έφερε το καινούριο update 11.21. Δυστυχώς πρέπει να πω δεν ήταν το update που περιμέναμε όλοι, δεν έγινε κάτι τρελόν, όμως είχαμε κάποιες σημαντικές αλλαγές που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρετε. Όμως πριν προχωρήσουμε, υπενθυμίζω ότι τρέχει και ένα giveaway εδώ στο κανάλι για Darkfire Bundle. Μπορείτε να συμμετέχετε όλοι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα μεγάλο subscribe και να βάλετε το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε βίντεο ούτε stream. Επίσης θα κάνετε και ένα follow στο Instagram με το link που υπάρχει στην περιγραφή. Και τέλος support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω σε όλες σας τις αγορές στο item shot, έτσι ώστε να υποστηρίζετε εντελώς δωρεάν το κανάλι. Λοιπόν, αφού τα κάνετε όλα αυτά, αφήστε μου και ένα comment με το epic name σας και το Instagram name σας και είστε κομπλέ. Πάμε να δούμε τώρα όλες τις αλλαγές που έφερε το update, μάγκες μου. Θα ξεκινήσω με την πιο σημαντική αλλαγή που είναι αυτή στο χάρτη. Την εξετάσαμε μαζί και στο stream σήμερα, είναι ότι το Risky Reels ξεκινούν τα έργα εκεί. Είχαμε κάποια leaks που ονομάζονταν Galileo leaks, έτσι ονομάζεται το Risky Reels μέσα στα files, τα οποία μας έδειχναν ότι το Risky Reels θα περάσει από 3 στάδια μέχρι το τελικό event των Χριστουγέννων και από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε στο πρώτο, θα έλεγα τώρα. Αρχίζουν να έρχονται τα μηχανήματα, έχουμε γερανούς, έχουμε μπουλντόζες και φορτηγά εννοείται που φέρνουν υλικά. Και από ό,τι φαίνεται μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε αλλαγές σε αυτήν την περιοχή. Όπως βλέπετε εδώ και στο leaked file που βρέθηκε στο σημερινό update από τον Lucas 7 Yoshi, έχουμε τα μηχανήματα εκεί που είναι τα αυτοκίνητα τώρα και έχουν καθαρίσει, ας πούμε, το χώρο για να μπορεί να μπει ο κόσμος, να υπάρχουν χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις και διάφορα άλλα. Επίσης υπάρχει leak που λέει ότι η οθόνη θα δείχνει και κάποιο βιντεάκι, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά σίγουρα θα έχει να κάνει κάτι με το live event των Χριστουγέννων. Αυτή είναι η πρώτη μας αλλαγή, μάγκες, την εξετάσαμε όπως είπα και στο stream, αλλά θεωρώ ότι είναι και η πιο σημαντική, αν και δεν έχει πολλά εδώ. Μετά, μάγκες μου, η Epic λέει ότι έφτιαξαν επιτέλους το πρόβλημα που είχαμε στο Creative με τον delay στα controllers, δηλαδή τώρα δεν θα υπάρχει αυτό που δεν έχτιζε τείχους, ράμπες, όπου δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε όπλα, τα ζήσαμε και χθες στο stream που κάναμε box fights και γενικά όταν παίζετε με φίλους σας στο Creative. Πάντα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει delay στο building και ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε όπλα και πρέπει να κάνουμε restart το creative ή να μπούμε στο μενού έτσι ώστε να φτιάξει. Από ό,τι φαίνεται τώρα η Epic λέει ότι το έχει φτιάξει, τουλάχιστον αυτό λέει στα patch notes, και μάγκες μου, δεν το έχω δοκιμάσει πολύ, αλλά φαίνονται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Μαζί με αυτόν η Epic έφτιαξε κάποια άλλα μικροπράγματα τα οποία σας τα δείχνω έτσι τα γλίγορα. Λέει show FPS option missing from settings in Battle Royale και Creative, άρα κάποιος που δεν σας έχει δείχνει τα FPS τώρα θα έφτιαξε. Μετά το refund token, ότι έδειχνε λάθος αριθμών και αυτόν έφτιαξε, σημαντική αλλαγή θεωρώ, επειδή με ρωτήσατε και πάρα πολύ γιατί έχουμε περισσότερα refund tokens ξαφνικά, άρα απλά ήταν ένα bug. Μετά είναι το input delay που το εξήγησα πριν. Κάποια αλλαγή με το map marker, μάγκες, ότι υπήρχε πρόβλημα εδώ στο τηλέφωνο του creative που βάζει τα πράγματα. Και μετά δύο μικρές αλλαγές για το mobile, FPS drops and hitching on mobile, δηλαδή έφτιαξα λίγο τα FPS στο τηλέφωνο όταν παίζει Fortnite, και επίσης έφτιαξα λίγο τα γραφικά στο Nintendo Switch για κάποια χτίρια. Αυτές είναι όλες οι αλλαγές που έκαναν στο gameplay τέλος πάντων, και έτσι για να κλείσουμε, μάγκες μου, έδωσαν και ένα νέο δωρεάν style για όσους έχουν το skin της Lace. Λογικά θα τη δούμε και στο item shop τις επόμενες μέρες, γιατί όποτε δίνουν νέα styles μετά μπαίνει το skin στο item shop. Είναι ωραίο style, δεν παραπονιέμαι, θέλω πάντα δωρεάν skins, άρα μάγκες μου, όσοι το έχετε, πήρατε αυτόν το style, δεν σας ήρθε κάποιον gift ή κάτι όπως κάνει συνήθως η Epic, απλά θα το έχετε μέσα στο locker σας. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε τα καινούργια όπλα, μάγκες, που είχαμε leaked εδώ και πολύ καιρό, το νέο το AK, ούτε το scoped assault rifle. Ίσως έρθουν με το update της επόμενης εβδομάδας που είναι μεγάλο update, όχι απλά ένα content update. Θα είναι το 11.30, το οποίο το πιο πιθανό θα φέρει και το χριστουγεννιάτικο event μαζί του. Από μένα αυτά, καλή συνέχεια σε όλους, πάντα like, share, subscribe, μην ξεχνάτε και τον giveaway, άρα κάντε και τις προϋποθέσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά, καληνύχτα, μάγκες μου.